Βρίσκομαι στον Τινάνιο κήπο του Πειραιά, στο λιμάνι. Μπροστά μου είναι το κτίριο του Απομακτικού Ταμείου Πειραιά, ένα πάρα πολύ ωραίο κτίριο του Μεσοπολέμου. Αμέσως δίπλα είναι ο μεγάλος ναός της Αγίας Τριάδος, ο οποίος όταν βομβαρδίστηκε ο Πειραιάς 11 Ιανουαρίου του 1944 βομβαρδίστηκε, ενώ γινόταν και λειτουργία μέσα, κατέρευσε ο ναός. Τον βασισμό τον έκαναν οι Αμερικανοί, μη τυχόν υπάρχουν αποθηκευμένα πυρομαχικά στο λιμάνι. Και τότε σκοτώθηκαν περί τα 500 άτομα στο Πειραιά με μεγάλες καταστροφές στον Πειραιά. Ο καινούριος ναός που χτίστηκε πάνω στον παλαιό τον έχει φτιάξει ο ναοδόμος νομικός, είναι πάρα πολύ μεγάλος και ωραίος. Και κάτω στα υπόγεια του ναού που είναι και επισκέψιμα υπάρχουν υπολείμματα των μεγάλων φτών που πλησίωναν των αρχαίων Πειραιά. Ο ναός είναι κατάγραφος από τυχογραφίες και στον, να σκεφτεί κανείς ότι το Ευαγγέλιο που βαστάει ο Χριστός στον τρούλο είναι 4 μέτρα και το βλέπει κανείς κανονικά από κάτω. Αμέσως δίπλα βλέπουμε τον Τινάνιο κήπο. Στη θέση αυτή ήταν τα μεγάλα ιερά του Πειραιά, δύο σώτηρας Αθηνάς σώτηρας, τα οποία μετά την νικηφόρα ναυμαχία του Κόνωνα το 394 στην Κνίδο, ο Κόνωνας τα αναπαλαίωσε και τα επεξέτεινε και βρέθηκαν και τα ωραία αγάλματα. Απέναντί μου είναι ακριβώς το άγαλμα του Θεμιστοκλή, ο οποίος διείδε το μέλλον του Πειραιά. Το άγαλμα έχει τοποθετηθεί τώρα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και στο βάθος είναι η εκκλησία του Αγίου Σπυρίδουνα. Τινάνιος ο κήπος λέγεται γιατί τον χώρο τον είχε κάποιος Γάλλος Τινάνης και στη διαθήκη του είπε ότι μετά το θάνατό του να γίνει πάρκο και να παραχωρηθεί στο Δήμο Πειραιά για την αναψυχή των πειραιωτών. Είναι 27 Απριλίου του 2013, ημέρα Σάββατο, το Σάββατο του Λαζάρου. Βρίσκομαι μπροστά στην Αγία Τριάδα, στο λιμάνι του Πειραιά και υπάρχει το συντριβάνι, αυτό το οποίο βλέπετε τώρα, που εδώ στη θέση ήταν το ρολόι, το Δημαρχείο, ένα νεοκλασικό ωραιότατο κτίριο που επί Δημαρχίας Σκυλίτση κατεδαφίστηκε για να ανοιχθεί ο χώρος. Τώρα βέβαια είναι μετανιωμένοι οι Πειραιώτες, το ότι γκρεμίστηκε το ρολόι. Πάλι το κτίριο του Απομακτικού Ταμείου, σήμερα είναι κτήμα της Εθνικής Τραπέζης, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κτίριο. Η Αγία Τριάδα, ο μεγάλος ναός, η Μητρόπολη Πειραιά. Ο Τινάνιος κήπος, που όπως σας είπα, που εδώ κάπου βρέθηκαν τα ωραία αγάλματα που κοσμούν το Μουσείο του Πειραιά. Είναι η Αθηνά 2 μέτρα και 15 ύψος του Εφράνωρος. Πιθανόν ήταν το άγαλμα στο ναό που ήταν εδώ της Αθηνάς Σώτρας, Διός Σωτήρος. Ένας αρχαϊκός κούρος, πάρα πολύ ωραίος, του 520, και δύο αρτέμιδες. Όλα είχαν πακεταριστεί στη ρωμαϊκή εποχή για να πάνε στη Ρώμη. Ο Θεμιστοκλής. Μπροστά μου είναι το λιμάνι του Πειραιά. Ο Θεμιστοκλής, τα πλατάνια, που για να υπάρχει πλατάνια σημαίνει ότι υπάρχει και νερό από κάτω, η ρίζα του πλάτανου πρέπει να είναι σε νερό. Και ο μεγάλος ναός της Αγίας Τριάδος.